mystica.com. Αξίζει να συνεργαστείτε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Είμαι η Έφη Μάνου και θα σας κρατήσω ζωντανά συντροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Είμαστε εδώ παρεούλα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, θα ακούσουμε όμορφα ελληνικά τραγούδια, θα κάνουμε κουβεντούλα, γενικά θα προσπαθήσω να σας κάνω να περάσετε ευχάριστα. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε, είναι ένα κινητό WhatsApp 697-29-6060-6. 697-29-6060-6. Επίσης υπάρχει και σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Επίσης υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια, και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου με ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή, ξημερώματα 16 Φεβρουαρίου. Πώς θα περάσετε το Αγίου Βαλεντίνου? Περάσατε όμορφα? Ελπίζω να περάσατε όσοι γιορτάζατε. Έχουμε συνηθίσει να γιορτάζουμε τον Βαλεντίνο, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι καθόλου. Όπως και να έχει, ελπίζω να είστε καλά, χαλαρώστε. Θα ακούσουμε όμορφη ελληνική μουσική. Θα ξεκινήσουμε με έτσι, τα λεγόμενα ποιοτικά κομμάτια, έντεχνα. Θα πάμε σε πιο ελαφρά, θα πάμε σε χορευτικά, σε λαϊκά, όπως κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή μας που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, σήμερα έχω σκοπό να ξεκαθαρίσω τη λίστα των τραγουδιών μου. Έχω πολλά τραγούδια που, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα θυμάμαι. Θέλω να την ξεκαθαρίσω τη λίστα που έχω, να φτιάξουμε μια καινούργια μαζί, να παιχτούν τα τραγούδια στην επόμενη εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε. Χαλαρώστε, θα περάσουμε όμορφα, το υπόσχομαι. Πάμε να ακούσουμε τις Λύθεις στο Πηγάδι από το Γιάννη Χαρούλη. Καλή ακρόαση. Ακούσαμε Γιάννη Χαρούλη τις Λύθεις στο Πηγάδι. Για τον Τάσο εκεί ξέρω ότι δεν σου αρέσει ο Χαρούλης, αλλά εντάξει, πρέπει να ακούμε και τις επιθυμίες όλων των ακροατών. Λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινήσαμε την εκδρομούλα, άλλη μία εκδρομούλα εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να πούμε τα δικά μας, είτε να βγείτε ζωντανά, είτε να μου στείλετε μηνυματάκια, να φτιάξουμε τη λίστα για την επόμενη Δευτέρα. Τι θέλετε να ακούσετε? Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να σας το προσφέρω με πολλές αφιερώσεις. Λοιπόν, είμαι η Έφη Μάνου και είμαι καλά. Είμαι μαζί σας, είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ, παρέα με εσάς, περιμένοντας την άνοιξη, να την καλωσορίσουμε, να φύγει ο χειμώνας, να έρθει μετά το καλοκαιράκι. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα μπροστά μας. Προς το παρόν, εδώ παρεούλα, ακούμε μουσική, τα λέμε, θέλω τα μηνυματάκια σας να βλέπω να έρχονται, όχι μόνο πριν την εκπομπή και μετά. Για το Γιάννη εκεί, Γιάννη, ελπίζω να σε πρόλαβα πριν κοιμηθείς. Ο Γιάννης ξυπνάει χαράματα, κατανοητό, φίλε μου. Καλόν ύπνο, καλή ξεκούραση. Για τον Νίκο που ακούει, Νίκο για σένα, δεν ξέρω αν είναι του γούστου σου, αλλά εντάξει, θα μπουν και άλλα κομμάτια
στη διάρκεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε με Σοκράτη Μάλαμα, στα είπα όλα. Δεν θα συνεχίσουμε μόνο με έντεκνα, θα πάμε και σε άλλα. Υπομονή. Λοιπόν, έχω και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη στον αέρα. Έλα αγάπη μου, μίλησε. Γιατί δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα? Έτσι. Έτσι, γιατί δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα? Γρήγορα στο κρεβάτι σου, είναι ο μπαμπάς εκεί? Γρήγορα στο κρεβάτι σου, άκουσες? Ναι. Είναι πολύ αργά για σένα, θες να κάνεις αφιέρωση? Ναι. Για κάνε αφιέρωση, να πούμε τους ακροατές σου ένα ευχάριστο διάλειμμα. Είναι ο αγαπημένος μου Φίλιππος. Και είναι... Φίλιππος και είναι 2,5 ετών, γι' αυτό δεν, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και τόσο. Θα πιεις γαλά? Και κοκό. Το κοκό απαγορεύεται, μόνο γάλα, εντάξει? Κοκό. Θα μου πεις καληνύχτα? Πες καληνύχτα. Έφη, αγάπη μου. Καληνύχτα, σ' αγαπώ πολύ. Κλείσε τώρα, φιλάκια. Φιλάκια, να μ' ακούς, έτσι, και να πας για ύπνο. Φιλάκια. Λοιπόν, αγαπημένοι, αχ, τι να πω, τι να πω, τι να πω. Αυτός ήταν ο Φίλιππος, ο αγαπημένος μου Φίλιππος. Είναι 2,5 ετών και είναι εγγονός μου φυσικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά αυτό το, από αυτό το διάλειμμα, αυτή την έκπληξη. Είναι ξύπνιος τέτοια ώρα. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και συνεχίζω να σ' αγαπώ. Για τον Νίκο, την Άννα εκεί που ακούνε, Νίκο μη μου κάνεις πλάκες, εντάξει. Λοιπόν, σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις, Ανούλα μου και σένα, σας πεθύμισα. Κανονίστε να βρεθούμε. Λοιπόν, σε όλους όσους ακούνε, πού είναι το παρεάκι μου, στείλτε μηνυματάκια για την Μπέλα μου την όμορφη εκεί που ακούει αραχτή στο σπίτι. Συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε μετά από ακόμα μια παρέμβαση του Φίλιππου που τον έστειλα για ύπνο, ελπίζω να πάει. Ήταν πάντως μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και ευχαριστώ τον Τάσο γι' αυτό. Λοιπόν Τάσο, θα σου αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε σένα και την αγαπημένη παρέα σου. Για όλους τους φίλους που ακούνε, για τον Νίκο, την Άννα, την Μπέλα, για τον Γιάννη, τον φίλο μου που πιστεύω να συντονίστηκε στο σταθμό. Γιάννη, αν μας ακούς, αν μπήκες ήδη στην εκπομπή, στείλε ένα μηνυματάκι να ξέρω. Αλλιώς θα σε βοηθήσω, θα σε κατατοπίσω. Λοιπόν, στην παρεούλα μου εκεί, στα κορίτσια και στα αγόρια του Θέατρου Άρατο, στην παρεούλα μου την όμορφη που συγκεντρωνόμαστε εκεί κάθε Τετάρτη για μάθημα και όχι μόνο για μάθημα, για πολλές συναντήσεις και εκτός θεάτρου. Θα δώσουμε και μία παράσταση Μάιο με Ιούνιο, θα σας καλέσω όλους, μπορείτε να έρθετε, να μας δείτε. Λοιπόν, για την παρέα εκεί στείλτε μηνυματάκια. Πού είστε κορίτσια, κρυβούλα μου, ξέρω ότι ακούς, Εύη μου. Περιμένω μηνυματάκια σας για να κάνω αφιερωσούλες. Πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ασλανίδου, Το Λάθος. Για πάμε να τα ακούσουμε. Στη ζωή στην άκρη άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Ακούσαμε Το Λάθος με τη Μελίνα Ασλανίδου. Συνεχίζουμε την εκδρομούλα εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι κοντά σας
όπως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ για να χαλαρώσουμε, να ακούμε τραγουδάκια, να σας κρατήσω καλή παρέα, ελπίζω να μου κρατήσετε κι εσείς συντροφιά, να τα πούμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε κανένα δυο τραγούδια ακόμη και μετά θα κάνω αυτό που είπα στην αρχή, ξεκαθάρισμα της λίστας μου εδώ των τραγουδιών, για να βάλουμε καινούργια τραγούδια τη Δευτέρα. Ζητήστε μου ό,τι τραγούδια θέλετε να συμπληρώσουμε τη λίστα και να τα ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Ξημερώνει Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018. Καλωσορίζουμε λοιπόν την καινούργια μέρα εδώ με θετική σκέψη. Αύριο ξημερώνει μια μέρα που ελπίζω να είναι πολύ όμορφη για όλους σας. Ας σκεφτόμαστε λίγο θετικά, να χαλαρώσουμε, να πάμε για ύπνο όμορφα, να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας, τα θέματά μας, ό,τι μας απασχολεί γενικά. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για πολλά πράγματα στη ζωή, μην το ξεχνάμε αυτό. Ότι είμαστε καλά, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε καλά, να το παλεύουμε, να είμαστε γεροί και να το παλεύουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μέλισσες. Είμαι αλλού. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που ακούτε και μετά θα κάνουμε ξεκαθάρισμα λίστας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα προκύψει. Μπορεί από λαϊκά να πηγαίνουμε σε τσιφτετέλεια, κάπως έτσι. Απλά θέλω να δω αυτά τα κομμάτια που έχω που δεν τα γνωρίζω. Τα επέλεξα ή εγώ ή οι φίλοι ακροατές. Οπότε πάμε να τα ανακαλύψουμε. Ποια είναι αυτά, πάμε να τα ανακαλύψουμε μαζί. Α, και κάτι τελευταίο, ένα πείραμα θέλω να κάνω. Θα στείλω ένα μήνυμα κάπου. Ξέρει αυτός που θα στείλω το μήνυμα. Αυτό είναι άναμα αναπτήρα. Τέλος πάντων, θα καταλάβει αυτός. Συνεχίζουμε, φίλοι μου. Σε βλέπω μπροστά μου. Φοράς πάλι εκείνο το φόρεμα που σου είχα πει πως σου πάει. Το σώμα μιλάει και η ώρα περνάει. Και εσύ με κοιτάζεις σαν να είναι όλα εύκολα. Την έχει κάνει, παιδιά, ο τύπος με τη μηχανή. Βλέπω πω το κορίτσι έμεινε εκεί. Λοιπόν, ήταν οι μέλισσες, είμαι αλλού. Θα ξαναπώ ότι σήμερα τα τραγούδια είναι λίγο ανακατωμένα. Γιατί ξεκαθαρίζω εδώ τη λίστα μου. Είναι όμως τραγούδια που ζητήσατε εσείς ή τα επέλεξα εγώ, όπως και να έχει. Απλώς μπορεί να πηγαίνουμε από τα ελαφρά στα λαϊκά και κάπως έτσι. Δεν πειράζει να υπάρχει και κάποια ποικιλία. Λοιπόν, για την ακριβούλα μου εκεί, ακριβή, καλώς ήρθε στην παρέα μας και σήμερα. Παιδιά, αν θέλετε κάποιον για ποδαρικό την πρωτοχρονιά να σας πάσει το ρόδι, θα σας στείλω την ακριβή. Είναι, αν ανοίξετε το λεξικό δηλαδή στις λέξεις θετική ενέργεια, θα γράψει δίπλα ακριβή. Και μην φανταστείτε ότι είναι καμία αλαφροίσιο, ότι είναι μια πανέξυπνη κοπέλα, πολύ μορφωμένη σε όλα μέσα και στα καλλιτεχνικά. Μπράβο ρε ακριβή, σου βγάζω το καπέλο. Όχι ότι εγώ δεν σκέφτομαι θετικά, αλλά σαν και σε ένα κορίτσι μου δεν υπάρχει. Δηλαδή τι να πω για αυτό το παιδί. Λοιπόν, έπιασες και το υπονοούμενο με τον αναπτήρα. γατώνει ακριβούλα. Συνεχίζουμε, φίλοι μου, για όλους εσάς που ακούτε. Γιάννη, είσαι μέσα, βρήκες στο σταθμό, μας ακούς. Στείλε ένα μήνυμα να ξέρω αν μας ακούς, γιατί προφανώς μάλλον δεν τα κατάφερες. Δεν ξέρω γιατί σας είναι τόσο δύσκολο μερικούς. Τώρα δεν με ακούτε, να σας δώσω και οδηγίες. Το link το βγάζω στη σελίδα μου στο Facebook, πατάς επάνω και παίζει μόνο του, δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο και δεν καταφέρνουν πολλοί να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα ακούσουμε Στέλιο Ρόκο, θυμάμαι. Για τον Δημήτρη που του αρέσει ο Ρόκος, για τη γυναίκα του, για την κουνιάδα του, για το μπατζανάκι του, για όλους εκεί. Ελπίζω να μ' ακούνε. Για τον Τάσο, για τον Φίλιππο, για τη Στέλλα που προφανώς κοιμάται. Για το κορίτσι μου εκεί στην παρέα, το κολυτάρι μου. Για όλη την παρέα μου, το παρεάκι μου στο θέατρο. Συνεχίζουμε και φυσικά για τον κουμπάρο μου, τον Νίκο και την Άννα. Ναι, πάμε.
Και από εδώ και πέρα το χάος. Από εδώ και πέρα είναι περίεργη η λίστα. Δεν είναι εννοώ καλογραμμένη, δεν είμαι σίγουρη για τα τραγούδια που θα ακουστούν. Για το μόνο που είμαι σίγουρη είναι ότι τα επιλέξατε ή εσείς ή εγώ. Οπότε όπως και να έχει, πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Ξεκαθαρίζουμε τη λίστα των τραγουδιών σήμερα. Πείτε μου επιθυμίες σας να ακουστούν στην επόμενη εκπομπή. Γράφουμε λίστα για το τι θα ακούσουμε τη Δευτέρα. Εδώ από τη μουσική εκδρομή. Είμαστε ήδη 3/4 περίπου στον αέρα. Η ώρα περνάει πολύ γρήγορα μαζί σας. Παρεάκι μου όμορφο που ξενυχτάτε μαζί μου, που ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις το πρωί και ξενυχτάτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ακριβούλα μου υπέροχη, δεν τα παραλέω αγάπη μου, είσαι καταπληκτικό παιδί. Αν αγγίξει κανείς έστω και μία τρίχα από τα μαλλιά σου, θα έχει να κάνει μαζί μου. Σε λατρεύω και το ξέρεις, είσαι πολύ καλό παιδί και θέλω να με θεωρείς φίλη σου πραγματική. Για την Έλπη δεν ξέρω αν ακούω, είδα εκεί χεράκι, είδα ότι μπήκε μέσα εκεί στην κουφεντούλα μας. Έλπη μου αν ακούς, αν δεν ακούς ξέρω ότι ξυπνάς πρωί. Η Εύη δεν ξέρω αν μας ακούει, Εύη αν ακούς στείλε μηνυματάκι. Για την Μπέλα μου, το κοριτσάκι μου το όμορφο εκεί, για το Γιάννη που ελπίζω να ακούει, για τον Νίκο, για τον Τάσο, για τον Δημήτρη, για όλους εσάς. Το Χριστινάκι νομίζω ότι κοιμάται γιατί ξυπνάει πρωί. Για το φίλο μου το Μάριο. Μαρία, αν ακούς, στείλε μηνυματάκι να σου κάνω αφιέρωση. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό τούνελ. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα ακούσουμε. Είναι όλα εκπλήξεις για μένα. Είναι περίεργη λίγο η λίστα μου. Πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. Τελικά η έκπληξη ήταν όμορφη. Ήταν ο Μακεδόνας με την Γλυκερία στο Αντικριστά. Και πρέπει να το έχω επιλέξει εγώ αυτό το τραγούδι για τη λίστα. Όμορφη έκπληξη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα το αφιερώσω στους δασκάλους μου, στο θέατρο. Στο Βασίλη τον αγαπημένο, τη Χριστίνα και την Κική. Και τους ευχαριστώ όλους γιατί με πρίκησαν και με πρικίζουν ακόμα. Ακριβουλά, εσύ είσαι μικρή ακόμη, τώρα κάνεις την πρίκα σου. Εγώ έχω μεγάλη πρίκα. Πρίκα είναι αυτά που σου δίνουν όλοι οι άλλοι που κερδίζεις τη ζωή σου. Πρέπει να κάνεις παρέα με ανθρώπους που έχουν να σου δώσουν κάτι. Κάτι να πάρεις από αυτούς, κάτι να μάθεις, κάτι... Αυτό θεωρώ πρίκα. Εσύ τώρα κάνεις την πρίκα σου. Έχεις δρόμο μπροστά σου, αλλά είσαι σε πολύ καλό δρόμο, αγάπη μου. Όλα θα σου έρθουν πολύ καλά. Πίστεψέ με. Λοιπόν, στους δασκάλους μου εκεί που δεν νομίζω να ακούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει τους αγαπώ πάρα πολύ, για όλη την ομάδα μας εκεί, για όλα τα κορίτσια, τις Μαρίες, τις Σοφίες, την Έλπη, την Εύη, τις Τσάνες, η Άννη, πού βρίσκεται η Άννη, Άννη πάνω, μ' ακούτε, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε. Λοιπόν, όπως είπα, είμαστε τώρα στα τυφλά, είμαστε σε ένα τούνελ σκοτεινό. Περιττώ να σας πω το επόμενο κομμάτι, το μόνο που βλέπω γραμμένο είναι Αντίπας και Φίβος. Τώρα εγώ το επέλεξα ακροατής, πάμε να τα ακούσουμε, είμαι περίεργη να δω ποιο είναι. Για όλους εσάς φυσικά. Τελικά ωραίο είναι αυτό το παιχνίδι. Ήταν ο Αντίπας, σε ελληνικά μιλάω, το καινούργιο του Αντίπα, του Φίβου. Κοίτα να δεις τι εκπλήξεις είχε η λίστα. Σήμερα κάνουμε δουλειές. Καθαρίζουμε εδώ τη λίστα των τραγουδιών. Ξεσκονίζουμε τα τραγούδια να δούμε τι έχουμε μαζέψει, να τα καθαρίσουμε, να βάλουμε καινούργια τη Δευτέρα.
Στείλτε μου τι θέλετε να ακούσετε και θα τα ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά σήμερα βατίζουμε στα τυφλά. Μ' αρέσει όμως. Υπάρχει μία έκπληξη εκεί. Δεν ξέρω τι θα ακούσω. Είναι κάποια... Για να δείτε πώς λειτουργούμε. Δεν μπορώ να βάλω τραγούδια ό,τι μου ζητάτε στην επόμενη εκπομπή. Είναι το πρόγραμμα εδώ στον υπολογιστή. Φορτώνουμε τη λίστα με επιθυμίες σας ή με αυτά που αρέσουν σε μας και τα παίζουμε στην επόμενη εκπομπή. Οπότε τώρα είναι κάποια που δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα έχω βάλει ποτέ, δεν τα άγγιξα, αλλά σήμερα τολμώ να τα αγγίξουμε εδώ μαζί, να τα ανοίξουμε και να τα ακούσουμε. Να κάνουμε τις δουλειές μας, ρε παιδί μου, ξεκαθάρισμα. Όσο για την ακριβούλα, τι να πω ρε παιδιά, μόλις άκουσε ήξερε και ποιο τραγούδι είναι. Έχετε δει εκείνη την ταινία με την Τζένι Καρέζη, με τον βουλευτή Μαντά, που η Καρέζη ήταν εξπέρ σε όλα. Αυτό το παιδί, να, μία Καρέζη είναι. Σε εκείνο το μικρό το κεφαλάκι, πώς χωράν όλες αυτές οι γνώσεις. Από επιστήμες, από καλλιτεχνία, από τραγούδια. Τι να πω ρε εσύ. Ο εγκέφαλός σου πρέπει να πάει για εξερεύνηση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε... Το μόνο που λέει βρες το κλειδί. Δεν έχω ιδέα τι είναι, δεν πρέπει να είναι χαρούμενο. Μόνο βρες το κλειδί. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Ωχ, πέσαμε στα βαριά. Είναι κι απόψε η σιωπή μια σκοτεινή αγκαλιά. Τραγούδι είναι, θα περάσει. Σε χείλη σφραγισμένα. Βρες το κλειδί να ανοίξει. Τελικά αυτός ήταν ο Παντελής Θαλασσινός. Βρες το κλειδί να ανοίξει την καρδιά μου. Δεν τρελάθηκα πολύ να πω την αλήθεια, αλλά σεβαστά όλα τα γούστα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε πια τα παιχνιδάκια, άλλα δύο τραγουδάκια και μετά να πάμε στην πεπατημένη, εκεί που έχουμε μάθει τα δικά μας, τα ωραία, τα χορευτικά, τα λαϊκά, να ξεσηκωθούμε, να περάσουμε όμορφα, να κοιμηθούμε μετά ευχάριστα. Προς το παρόν, ας τα ξεχάσουμε όλα. Είμαστε σε εκδρομή και όταν είμαστε σε εκδρομή περνάμε ωραία. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. 697-29-6-06-06. Επαναλαμβάνω, 697-29-6-06-06 είναι WhatsApp. Υπάρχει και σταθερό. Εκεί να επιμείνετε λίγο γιατί μερικές φορές δεν τα ακούω, φορά ακουστικά. 23-13-022-040. Επαναλαμβάνω, 23-13-022-040. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι καλά, ξαναλέω. Και η μουσική μας εκδρομή εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Γιάννη, στείλε μου μηνυματάκι. Αν με ακούς, στείλε μηνυματάκι να ξέρω. Αν με ακούς, αν μπόρεσες να βρεις στο σταθμό μας. Για όλους τους ακροατές, φίλους, αγνώστους, όλους όσους είστε εκεί έξω και με ακούτε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξενυχτάτε μαζί μου. Η ώρα είναι 1:05, 1:07, εκεί περίπου. Έχουμε σχεδόν μια ώρα ακόμη εκπομπή. Όσοι αντέχετε, μείνετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε... Χαρούλης Μποφίλιου, κοίτα εγώ. Ακόμα δύο έτσι και μετά να πάμε στα δικά μας, γιατί σε επικίνδυνα μονοπάτια θα δεις με τέτοια ώρα. Πολύ όμορφο το κομμάτι, δεν μπορώ να πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν ακούσουμε ακόμα μερικά τέτοια θα κοιμηθούμε. Λοιπόν, έρχονται σε λίγο τα χορευτικά, δύο κομμάτια ακόμη και μετά πάμε σε χορευτικά, έτσι λίγο να ανάψουν τα αίματα, μείνετε μαζί μας.
Να τελειώσω λίγο με τη λίστα δύο ακόμη γλυκερία. Δεν έχω πολλά. Παιδιά, μάρτυς μου ο Θεός, δεν το θυμάμαι, συγχωρέστε με. Πάμε να ακούσουμε γλυκερία, δεν έχω πολλά. Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, ένας οργανισμός με πολλές δραστηριότητες, με εκδοτικό οίκο, τώρα και τηλεοπτικά στούντιο. Είμαστε εδώ κοντά σας, είναι η μουσική εκδρομή, η Έφη Μάνου στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook Έφη Μάνου, με ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Μπορείτε να κάνετε like και στη σελίδα μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή. Αν δεν σας κίνησα, τώρα σας έχω γορευτικά κομμάτια, έτσι πάμε λίγο να ξεδώσουμε, πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι ευχάριστο στα αυτιά μας, λίγο να κάνουμε κέφι. Πάμε, είστε έτοιμοι? Ο χορός επιτρέπεται, βάλτε ένα ποτάκι, βάλτε ένα ουισκάκι, ένα τσιπουράκι, όχι καφεδάκι αν πρόκειται να πάτε για ύπνο, και πάμε να ακούσουμε χορευτικά κομμάτια για όλους εσάς που ακούτε και είστε συντονισμένοι εδώ και ήρθατε μαζί στην εκδρομούλα μας και σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτή ήταν η Ελένη Χατζίδου και το τραγούδι «Δεν θα σε περιμένω». Εδώ είμαστε με έντονη μουσικούλα, λίγο να ανάψουν τα αίματα, λίγο να ξυπνήσουμε. Μήπως μου κοιμάστε, δεν βλέπω μηνυματάκια, είμαι παραπονιάρα. Ξέρω ότι είστε εκεί, ξέρω ότι με ακούτε. Στείλτε ένα χεράκι έτσι να δω. Μη με αφήνετε μόνη. Λοιπόν, για να φιλοσοφήσουμε λίγο, κάθε μέρα παίρνουμε, ευχαριστώ, όποιος και αν είσαι, ευχαριστώ. Κάθε μέρα παίρνουμε μηνυματάκια στη ζωή μας πολλά, από τη δουλειά μας, από το δρόμο, από το διαδίκτυο, από παντού. Εγώ θα σταθώ σε δύο μηνυματάκια σήμερα, έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Το ένα έλεγε, αν ξέραμε πόσο επηρεάζουν οι σκέψεις μας τη ζωή μας, δεν θα κάναμε ούτε μία αρνητική σκέψη. Το πιστεύω απόλυτα, απόλυτα, πιο απόλυτα δεν γίνεται. Οι σκέψεις μας επηρεάζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό μόνο θετικά πράγματα, μόνο θετικές σκέψεις, αν μη τι άλλο, μας κάνουν και νιώθουμε καλύτερα. Να είμαστε υγιείς και να το παλεύουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε ένα υπέροχο δώρο, μας κάναν δώρο τη ζωή, ας την απολαύσουμε, δεν είναι και τόσο μεγάλη, παιδιά. Λοιπόν, και ένα άλλο μήνυμα, πριν να ξεκινήσω την εκπομπή, άκουγα την προηγούμενη εκπομπή του Αρχείου Πολιτισμού, περιμένοντας λοιπόν να ετοιμαστώ για την εκπομπή μου, θα σταθώ σε μία, όχι φράση, μία απλή κουβέντα. «Δεν θέλω να γεράσω μόνη», είπε για μια στιγμή. Φοβερή κουβέντα. Κανείς, σε κανένα δεν αξίζει να γερνάει μόνος. Θεωρώ τη μοναξιά χειρότερη και από το θάνατο. Δεν την έχω ζήσει, απλά τη φαντάζομαι. Σε κανέναν δεν αξίζει να είναι μόνος. Ειδικά σε μια μεγάλη ηλικία, γι' αυτό ας είμαστε κοντά στους ανθρώπους που αγαπάμε όταν περνάει πια η ηλικία τους, ας είμαστε κοντά τους. Νιώθουν φοβερή μοναξιά, είμαι σίγουρη. Και η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα, ειδικά για ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν δώσει τα πάντα για, για την οικογένειά τους. Όπως και να έχει, και στη δουλειά μου το βλέπω πολλές φορές, ηλικιωμένα άτομα,
ανοίγουν κουβέντα, μιλάνε για τα πάντα, έχουν ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Οπότε ας τους λέμε μια κουβέντα. Λοιπόν, να μην μελαγχολήσουμε, είμαστε σε καλή διάθεση. Πάμε να χορέψουμε λίγο, είπαμε, βάζουμε ένα ποτάκι, ένα όχι 10, ένα ποτάκι να χαλαρώσουμε και ακούμε ωραία ελληνικά τραγούδια. Για όλους εσάς, φιλάκια. Τα ποτήρια μας ψηλά λοιπόν, βάλατε ποτάκι. Είμαστε καλά, ευχαριστώ για τα χεράκια. Λαλίστα, τι έστω τα χεράκια, χεράκι ζήτησα, δεν ζήτησα να γράψετε κανένα σεντόνι. Αρκεί να ξέρω ότι είστε εκεί, να μην νιώθω μόνοι, ότι τα λέω μόνοι μου, τα λέω μόνοι μου, τα ακούω. Για τον Τόμι εκεί δεν ξέρω αν επέστρεψε στο σπίτι, για τον Γιάννη την ακριβή, ακριβούλα που είναι η Εύη μας σήμερα. Για την Μπέλα το κορίτσι μου, για τον Νίκο την Άννα, αν δεν έχουν πάει για ύπνο. Για όλους εσάς που ακούτε, είναι περασμένη η ώρα, έχουμε περάσει και τις 1:30 και τη 1:30. Ξημερώματα, Παρασκευής, πολλοί από εσάς έχετε αύριο μια δύσκολη μέρα. Εύχομαι να τα καταφέρετε, να πάτε πολύ καλά στις δουλειές σας, σε όλα. Σκεφτόμαστε, είπαμε, αισιόδοξα, δεν το βάζουμε κάτω. Τη ζωή ή την πιάνεις από τα μαλλιά ή σε πιάνει αυτή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, καλύτερα να την πιάσουμε εμείς από τα μαλλιά, να την αδράξουμε και να προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Κανείς δεν είναι κανενός», Μάκης Δημάκης. Πολύ ακούγεται τελευταία, ανερχόμενος. Και κεφάτος, πάμε και εμείς να κάνουμε κέφι μαζί του, για όλους εσάς. Με την καρδιά να μιλήσω, αμάν, 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 αμάν. Πες τι να εξηγήσω. Αυτή ήταν η Πολίνα Χριστοδόρου και ο δικηγόρος. Αφιερωμένο για μια φίλη μου δικηγορίνα εκεί έξω. Αυτό το τραγούδι το είχα πολύ καιρό στη λίστα και δεν το ήξερα, το επίλεξε μια φίλη μου. Και να που το ακούσαμε, εντάξει. Για αυτή την ώρα είναι μια χαρά, μια χαρά. Να μην ακούσουμε και λίγο Βέρτι όμως. Πριν να ακούσουμε το Βέρτι, μη μου βάζετε ιδέες. Αν έχω τέτοιους ακροατές, τι θέλω άλλο. Με ανεβάζετε την αυτοπεποίθηση. Πω, 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 πολύ ψηλά. Παίρνουν τα μυαλά μου αέρα. Λες κοπελιά εσύ, εκεί που έχεις ρίξει την ιδέα, λες. Όλα είναι εφικτά σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, κάντε όνειρα, κάντε όνειρα. Θα βγούνε, θα βγούνε. Αν το πιστέψετε, θα βγούνε αληθινά. Θα βγούνε. Στο χέρι σας είναι. Πιστέψτε τα, κυνηγήστε τα όνειρά σας. Μπορείτε να αποκτήσετε ό,τι θέλετε στη ζωή. Ό,τι θέλετε. Αρκεί να βάλετε στόχο. Θα τον πετύχετε, είμαι σίγουρη. Η ζωή είναι μαγική. Είπαμε όχι άσχημες σκέψεις, θετικές σκέψεις, προχωράμε, προχωράμε. Να θυμάστε ότι είναι ένα πολύ ωραίο δώρο που σας δόθηκε η ζωή. Απολαύστε την, μην αρχίζετε τις μιζέριες, μην... Ο άνθρωπος περνάει και με πολύ λίγα καλά, παιδιά. Και έπειτα τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται. Είναι δωρεάν, χαμόγελο, αγάπη, ζεστασιά. Τι να πω, τι να πω. Είναι όλα σπουδαία δώρα και δεν αγοράζονται με χρήματα. Ευχαριστώ όλο το παρεάκι μου εκεί που με στηρίζει, που ξενυχτάει κοντά μου. Για όλους τους ακροατές που ακούτε, για όσους πήγαν για ύπνο, τους καταλαβαίνω. Είναι περασμένη η ώρα, 2 παρά 4, περίπου 1/4 εκπομπής ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τώρα και λίγο Βέρτι, έτσι. Ερωτευμένος για όλους εσάς. Ah.
Αυτός ήταν ο Βέρτης, ερωτευμένος. Δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια, με αυτό το κομμάτι. Έχουμε ακούσει κομματάρες από το Βέρτη. Αυτά προφανώς είναι κάποια κομμάτια που γεμίζουν το CD. Άποψή μου, εντάξει, σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Εγώ είπα τη δική μου γνώμη. Νομίζω δικαιούμαι. Για τη Βιβί εκεί πέρα, Βιβί, πολύ ωραίο όνομα έχεις, Βιβί. Χαίρομαι που μας ακούς. Μέσα είμαι. Σε όλα όσα προτείνεις είμαι μέσα. Ξέρεις ότι δεν μασάω, δεν. Κάθε ευκαιρία είναι θεμητή. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλοι μου το πρόγραμμά μας εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και τη μουσική εκδρομή. Είμαι η Εφη Μάνου, μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα μας όσο προλαβαίνετε ακόμη. Είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606 και το σταθερό μας 2313-022-040. 2313-022-040. Έχουμε περίπου ένα τεταρτάκι ακόμα εκπομπής εδώ μαζί ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Ζητήστε μου κομμάτια αν θέλετε να μπουν στην επόμενη εκπομπή τη Δευτέρα, ό,τι θέλετε να ακούσετε. Το Ζαΐρα θα το βάλω οπωσδήποτε που έχει ζητηθεί από τη φίλη μου την Εύη. Για την Μπέλα μου εκεί που ακούει με αρακτή στο σπίτι, Πελίτσα όλα καλά, στείλε χεράκι. Στείλε ένα χαιρετισμό, Πελίτσα μου, ελπίζω να μην κοιμήθηκες. Για όλη την παρέα στο Θέατρο Άρατος, για τους δασκάλους μας εκεί, τους υπέροχους, και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μας δει κάθε Τετάρτη 7 με 11 το βράδυ, είμαστε Μοσκόβ 12, περνάμε υπέροχα, είναι ένα θεατρικό εργαστήρι με μία φοβερή ομάδα που θα δώσουμε παράσταση Μάιο με Ιούνιο και θα μπορείτε να έρθετε να μας απολαύσετε. Έτσι ακριβούλα. Βέβαια ακόμα τους ρόλους δεν τους έχουμε πάρει, πιστεύω να μας δοθούν αυτόν τον μήνα. Είμαστε και πολύ περίεργοι να δούμε τι θα παίξουμε φέτος. Ας σταματήσω το ονειροπόλημα, γιατί όποτε μιλάω για θέατρο, για ραδιόφωνο, αυτά είναι έρωτες, μεγάλοι έρωτες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Τα κατάφερες», Κωνσταντίνος Αργυρός. Για πάμε να ακούσουμε, να δούμε τι έγινε, μας πήγε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. «Τα κατάφερες». Ξημερώματα Παρασκευής λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου, έξω έχει αρκετό κρύο, έτσι λίγο που βγήκα. Έχει το κρύο του. Θέλω να φύγει ο χειμώνας, αν και δεν είχαμε και πολύ βαρύ χειμώνα φέτος, να φύγει να έρθει η πανέμορφη άνοιξη. Η αγαπημένη μου εποχή, υπέροχη, ρυθμίζει στη θερμοκρασία, θέλεις ζέστη, φοράς ζακέτα, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τη ζακέτα, ανθίζουν τα πάντα, ήδη ανθίσαν δέντρα, τα έχω δει, αμυγδαλιές, ελπίζω να μην τα παγώσει ο καιρός, είναι κρίμα, είναι πανέμορφα, σε λίγο καιρό να ανθίσουν όλα. Αλλάζει και η διάθεση του ανθρώπου, ζούμε σε μια υπέροχη ηλιόλουστη χώρα, έχουμε τον ήλιο μαζί μας, πανέμορφη χώρα μας, τι να λέμε, γι' αυτό και τη θέλουν όλοι. Τι να πω, τι να πω, έχει δώσει ο Θεός όντως ένα φιλί όταν έφτιαχνε τον κόσμο επάνω στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Μπατή, «Να είμαστε καλά», καθώς οδεύουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Λίγα τραγουδάκια ακόμη και θα πάμε για ύπνο. Προς το παρόν, Βασίλης Μπατής, «Να είμαστε καλά». Να είμαστε, μωρέ, όλοι να είμαστε καλά, όλος ο κόσμος. Για σας, αφιερωμένο. We'll be right back.
Ωραίος ο Μπατής, να είμαστε καλά, να είσαι καλά Μπατή, μας ανέβασες, μας έφτιαξες τη διάθεση. Να είμαστε καλά ρε παιδιά, μας αξίζει, όλα φτιάχτηκαν γύρω μας για μας. Για μας έχουν φτιαχτεί, ας τα απολαύσουμε. Λοιπόν, αρκετά χορέψαμε, τώρα πρέπει να χαλαρώσουμε τους ρυθμούς, να σας στέλνω σιγά σιγά για ύπνο. Τρία τραγούδια ακόμη, έτσι λίγο πιο χαλαρά. Για να κλείσουμε όμορφα. Αντώνης Ρέμος, Λένε. Ωραίο κομματάκι, για να τα ακούσουμε. Λένε πως είδα να γυρίζεις νύχτα. Αυτός ήταν ο Ρέμος και το Λένε. Αχ, αυτό το λένε, αυτή η λέξη. Όχι ότι τρελαίνομαι να πω την αλήθεια, υιοθετώ κάτι που είπε κάποιος μεγάλος πολιτικός μια φορά. Ο πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου, ο γέρος, ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλούσε μια μέρα στη Βουλή και κάποιος είπε κάτι άσχημο από κάτω. Και ρωτάει ο γέρος, έτσι τον αποκαλούσανε, ο Παπανδρέο, ποιος το είπε αυτό, και του είπε, ας πούμε, ο Τάδε. Τότε λέει δεν έχει καμία σημασία. Είναι σπουδαίο, το έχω υιοθετήσει, δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος πάντα λέει. Κάποιος που είναι σωστός δεν κρίνει, δεν κατηγορεί. Τώρα οι ανόητοι θα υπάρχουν πάντα, δεν χρειάζεται να τους δίνουμε και τόση σημασία. Αλλά να, καμιά φορά σε ενοχλεί όταν λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Ενοχλείσαι και λες για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει καλύτερα να μας ζηλεύουν παρά να μας λυπούνται. Εγώ αυτό λέω. Για όσα ψέματα έχουν υποθεί εις βάρος μας, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ειδικά άτομο που τα λάθη του τα πληρώνει, αλλά μόνο τα δικά του λάθη. Δεν θέλω να μου φορτώνουν άλλα. Λοιπόν, να μην βαρύνουμε το κλίμα. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι του Παντελή Παντελίδη που δεν το θυμάμαι και τώρα μου έχει κάνει εντύπωση και θέλω να τα ακούσουμε έτσι παρεούλα. Λέγεται «Κι εγώ στα μάτια σου μηδέν». Πάμε να τα ακούσουμε ρε παιδιά, είναι το πρώτο τελευταίο, μετά θα κάνουμε αποφώνηση και τελειώνει για σήμερα η εκπομπούλα. Αλλά πάμε, θέλω να ακούσω αυτό το κομμάτι έτσι μαζί σας παρέα. Παντελής Παντελίδης «Κι εγώ στα μάτια σου μηδέν». Εμένα δεν μου λέει κάτι. Για να δούμε. Κάνα λάθη και το ξέρω. Κάνω τα πάντα να σε φέρω πίσω. Τι ζητάς τώρα και δίκηση. Αυτό το κομμάτι δεν ξέρω πραγματικά πώς βρέθηκε εδώ στη λίστα μου και πρέπει να είναι ηχογράφηση από τις πρώτες ηχογραφήσεις έτσι που τραγουδούσε ο Παντελίδης. Δεν νομίζω να ήταν από τα τελευταία του κομμάτια. Δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά, μπορεί να κάνω και λάθος. Σίγουρα πάντως αυτό που ακούσαμε δεν ήταν από στούντιο, ήταν ηχογραφημένο κάπου πιο πρόχειρα. Όπως και να έχει, αγαπάμε τον Παντελίδη. Δεν ξεχνάμε τον Παντελίδη, είχε κάτι αυτό το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, φίλοι μου αγαπημένοι, άλλη μία εκδρομούλα τελείωσε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ήταν η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνο που είναι κοντά σας ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Αν σας άρεσε η παρέα μας, μπορείτε να είστε μαζί μας ξανά την ερχόμενη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φίλους ακροατές και τους κολλητούς μου φίλους και το παρεάκι μου που ήταν κοντά μου απόψε. Βέβαια δεν ήσασταν με πολλά μηνυματάκια, αλλά εντάξει, ξέρω, είναι δύσκολη ώρα και πολλοί ήσασταν κουρασμένοι. Όσοι ήσασταν μαζί μου, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να κλείσουμε γλυκά με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, έτσι για να χαλαρώσετε και να πάτε για ύπνο. Να προσέχετε, τη Δευτέρα θα είμαι ξανά μαζί σας. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δημήτρης Μητροπάνος, αν είσαι πλάι μου. Αν είστε πλάι μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Σας ευχαριστώ, καληνύχτα.